Καλημέρα, Δημαρχή, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Λέμε και την πρόσβαση που μπορεί να έχουν στην παιδεία οι Έλληνες πολίτες ανά πάσα στιγμή. Και που, ναι, για, ναι, παράδειγμα, για το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ταξιδεύουν ημέρες ολόκληρες, αν παίρνουν ένα καράβι, ή τους κοστίζει όταν παίρνουν, ακριβά όταν παίρνουν αεροπλάνο, κάποιες ημέρες μέσα σε ένα δίμηνο ή τρίμηνο για να ταξιδέψουν οι φίλοι μας για να σπουδάσουν, να δηλώσουν παρόν στις ομάδες. Στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Εν πάση περιπτώσει, μην μπούμε σε αυτό. Πάμε στα δικά σας. Μία από αυτούς τους τυχερούς ήμουνα και εγώ. Είδατε, εντάξει, ήθελα να μην το πω, αλλά αφού εσείς θέλετε να το πείτε δημόσια, μπράβο σας. Οπότε να πούμε μπράβο και στη Δήμαρχο Τίνου. Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στην Πάτρα. Τα συγχαρητήριά μας. Έτσι, γιατί είστε το ζωντανό παράδειγμα και εσείς, όπως κύριε Βασιλική, αγωνιστές της ζωής. Τελικά αυτή η παρέα δεν είναι περίεργα, φίλοι τηλεθέτες. Σαν να βρισκόμαστε για κάποιο λόγο όλοι μαζί. Λοιπόν, μια καταγγελία υπάρχει, κυρία Καμά, δεν ξέρω αν θα την επιβεβαιώσετε ή όχι. Τα γνωστά τεράστια, απίστευτα πλοία που έχουν οι γείτονές μας Τούρκοι για να οργώνουν και τις θάλασσές μας το καλοκαίρι για τουριστικούς σκοπούς, για να φέρουν δηλαδή εκατοντάδες χιλιάδες τουριστών κάθε μέρα στα νησιά της Άγωνης Γραμμής, μάλλον κάποιοι από αυτούς όχι μόνο τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς, δηλαδή και τη μεταφορά παράτυπων μεταναστών. Εκμεταλλευόμενοι την αγωνία και θησαυρίζοντας οι ίδιοι και το σύστημα ή ο υπόκοσμος που τους συντηρεί. Είναι έτσι? Ακριβώς έτσι είναι, ακριβώς. Και η τελευταία καταγγελία έχει να κάνει με το θράσος που είχαν οι Τούρκοι διακινητές, το οποίο προφανώς πηγάζει και από την ανοχή της ελληνικής πλευράς, την ελληνική πολιτεία. Και συγκεκριμένα η καταγγελία μας δεν έχει να κάνει βέβαια με την αποβίβαση των ταλέπορων προσφύγων των 48 που έγινε στις 7-12 του την Κυριακή, στις 1 ώρα το μεσημέρι, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο έγινα. Καταρχήν να πούμε, έτσι για να τα ακούσουν και οι τηλεθεατές σας, ότι πάνω από 3.000 πρόσφυγες έχουν περάσει από το νησί μας το τελευταίο χρόνο και δεν μιλάμε βέβαια για αριθμούς, αλλά μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές. Η Τήλος έχει δώσει παράδειγμα, έχει δώσει ανθρωπιά, αγάπη, αγκαλιά, φιλοξενία σε αυτούς τους ανθρώπους, με ό,τι όπως μπορούμε και μόνοι μας, χωρίς καμία βοήθεια. Όμως, το τελευταίο περιστατικό ξεπερνάει κάθε όριο ανοχής. Τι συνέβη, Δημαρχέ, τι συνέβη? Αντοχής. Λοιπόν, στις 1 η ώρα το μεσημέρι, σε ένα μικρό κόλπο, στην περιοχή Λουμπούδη, ήταν ένας δημοτικός σύμβουλος με τον γιο του στη βάρκα και ψάρευαν. Όπως ξέρετε, το χειμώνα στα μικρά νησιά η μόνη διέξοδος για τους ανθρώπους είναι το ψάρεμα, είναι το περπάτημα στο βουνό, δεν έχουμε και πολλά πράγματα να κάνουμε. Εκείνη την ώρα λοιπόν, στις 1 ώρα το μεσημέρι, ένα εστιοφόρο με τουρκική σημαία, ούτε καν τα προσχήματα πλέον δεν κρατάνε, έρχεται και αφήνει στο νησί μας 48 μετανάστες, Σύριους Αυγανούς. Ανάμεσά τους δυστυχώς πάλι πολλά παιδιά και γέροντες. Ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Ένα σκάφος το οποίο αναπτύσσει ταχύτητα 6 με 10 ναυτικά μίλια παραπάνω δεν πηγαίνει. Καταλαβαίνετε πόσο εύκολο ήταν να συλληφθούν οι περιβόητοι διακινητές. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Γιατί δεν έγινε τίποτα, κύριε Καμά? Γιατί δεν έχουμε σκάφος. Το λιμενικό δεν ξέρω αν υπάρχει. Το λιμενικό δεν έχει σκάφος. Ένα το κρατούμε. Βέβαια. Όχι. Άλλη ανταπόκριση υπήρχε από Νήσυρο που είναι δίπλα. Ισίμι, Ρόδο, ναι. Υπήρχε κάποια ανταπόκριση, μια συνεργασία μεταξύ των τοπικών δυνάμεων του λιμενικού? Καμία. Καμία. Άρα λοιπόν αφήσανε τους 48 να τους περιθάλψετε εσείς και από ό,τι γνωρίζω εκείνη τη μέρα είχε ισχυρή νεροποντή. Δηλαδή, βρεθήκατε πάλι κάτι εκεί στα άγρια βράχια να μαζεύετε κόσμο, παιδιά και γέροντες, γερόντισες, κάτω από ισχυρή νεροποντή και να μετά να τους μαζεύετε στα σπίτια σας για να τους φτιάξετε ένα ζεστό φαγητό ή στους χώρους που θα πρέπει και να τους φροντίζετε. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Ακριβώς οπλοφορούν έτσι. Αυτοί, κυρία Καμά. Οπλοφορούν αυτοί. Ναι, βεβαίως οπλοφορούν. Βεβαίως. Και εδώ γύρονται πολλές ανησυχίες. Δηλαδή, εδώ και μία εβδομάδα τώρα που έχει γίνει αυτό το περιστατικό, έχω δεχτεί πάρα πολλές επισκέψεις και τηλεφωνήματα και εύλογα ερωτήματα και ανησυχίες από τους κατοίκους του νησιού. Μου λένε, εμείς ξενοφοβικοί δεν είμαστε, το έχουμε αποδείξει. Όμως δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθεροι στο νησί μας και γύρω από αυτό.
Θέλουμε να κινούμαστε ελεύθεροι στο νησί μας, στην υπέροχη, στη θάλασσά μας. Θέλουμε να βγούμε μια βόλτα, να πάμε για ένα ψάρεμα. Είμαστε, γι' αυτό το λόγο λοιπόν, προβήκαμε στο, συγκαλέσαμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και εξεδώσαμε ψήφισμα το οποίο αποστήλαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στους πολιτικούς αρχηγούς. Κυρία Καμά, μακάρι να σας ακουστείτε, γιατί όλες οι προσπάθειες που γίνονται, τουλάχιστον εμείς γνωρίζουμε την τελευταία διετία τι προσπάθειες κάνατε, δεν έχουν βρει άμεση ανταπόκριση. Όπως και να έχει, εμείς, για να καταλάβετε, όλες η ώρα μιλάγαμε, είχαμε τα πλάνα που έχουν τα τουρκικά κανάλια για τους παράτυπους μετανάστες που φτάνουν στα τουρκικά παράλια. Αυτή η ειρωνική διάθεση των Τούρκων να περιπέζουν επικοινωνιακά αυτό που μας στέλνουν ως βάρος και ηθικό βάρος, παρακαλώ, γιατί ένας νεκρός μετανάστης είναι ένας νεκρός ανάμεσά μας. Έτσι, παίζοντας το δικό τους παιχνίδι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από εμάς. Θα ανταμώσουμε σύντομα, κυρία Καμά, και με καλά νέα θέλω να πιστεύω. Να είστε καλά, την αγάπη μας σε όλη την όμορφη Τήλο. Από τα πιο ωραία σημεία του πλανήτη, να πούμε.